Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν αναφερθώ στα του πολυνομοσχεδίου του από το μνημόνιο επιβαλλομένου, θα ήθελα να αναφέρω μια είδηση που πέρασε στα ψηλά των εφημερίδων, εξαφανίστηκε από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και βεβαίως δεν απασχόλησε τη Βουλή. Σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως του Χριστοφοράκου, το 1997 και 1998 συναντήθηκε ιδιαιτέρως 14 φορές ο πρώην Πρωθυπουργός Σιμίτης. Αλλά η υπόθεση Siemens και οι πολλούς μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα και έτσι μια συνωμοσία σιωπής έχει απλωθεί και κανείς δεν λέει τίποτε. Συχνά πυκνά σε αυτήν εδώ την αίθουσα, εάν οποιοδήποτε κάνει μία μήνυση κατά ενός βουλευτού της Χρυσής Αυγής, έρχεται σε χρόνο μηδέν η αίτηση άρσης της ασυλίας του. Και έχουμε πραγματικά σπάσει ρεκόρ στο σημείο αυτό, στο θέμα αυτό, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει περισσότερες άρσεις ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής μέσα σε 2-3 χρόνια, από όσες έχουν γίνει εναντίον των βουλευτών όλων των άλλων κομμάτων για 44 ολόκληρα χρόνια. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των άλλων, διαβάσαμε πρόσφατα και θα έρθει η δικογραφία στη Βουλή, όπου θα έχει τυπική διαδικασία η διεκπεραίωσή της. Διαβάσαμε πρόσφατα για την υπόθεση του Αθήνα 1997. Συγκεκριμένα τότε, επί των ημερών του Πασόκ, επί των ημερών του Σιμίτη, είχε γίνει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στην Αθήνα, και ενώ το κόστος του είχε υπολογιστεί στα 5 δισεκατομμύρια δραχμές, έφτασε τα 19. Και διαβάζουμε ότι το Συμβούλιο Εφετών με την υπαριθμόν 23-13 του 2017 απόφασή του έβγαλε βούλευμα με το οποίο ζητάει την παραπομπή του Γενικού Διευθυντή της Οργάνωσης, ενός μόνο ατόμου από τα 38, για πράξεις που ετέλεσε το 1998. Και με το ίδιο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών της Αθήνας πάβει η ποινική δίωξη σε βάρος των υπολείπων κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων του Υφυπουργού Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής που λέγαμε για να θυμόμαστε τι εστί αλλαγή, Ανδρέα Φούρα. 20 ολόκληρα χρόνια έκανε να φτάσει η υπόθεση αυτή. Και για το θέμα αυτό δεν είναι αθώα βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία, η οποία κυβέρνησε από το 2004 έως το 2009, αλλά και τότε θα μένει σε συρτάρια, ήταν η υπόθεση Φούρα και των λοιπόν παραγόντων του ΠΑΣΟΚ. Ωραίες συμμαχίες, ωραίες συμφωνίες. Και επί του προκειμένου, η υπόθεση Φούρα έχει άμεση σχέση με το νόμο περί ευθύνης υπουργών, που μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, εμείς σαν Χρυσή Αυγή, εγώ προσωπικώς πρότεινα να παραβούμε, αν θέλετε, σε μία παρατυπία και να ψηφίσουμε όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων και οι 300 την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Τίποτε δεν έγινε. Κανένας δεν απάντησε. Και έτσι η περίφημη αναθεώρηση του Συντάγματος για την οποία είχε μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε κάνει και ολόκληρη πανηγυρική φιέστα, δεν ακούγεται καν. Και σε ένα χρόνο, έστω λίγο παραπάνω, θα έχουμε εκλογές. Καμία σχετική προετοιμασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος και την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ίσως να ξέρει περισσότερο να απευθυνθούμε στο θέατρο Άλμα, στον κύριο Κιμούλη, όπου παίζει τη θεατρική παράσταση το Μαυροπούλι, γιατί ήταν και αυτός στην Επιτροπή Αναθεωρήσεως του Συντάγματος, ίσως αυτός θα μπορούσε να μας πει πολλά. Πολυνομοσχέδιο σήμερα, κατ' επιταγήν, λοιπόν, των δανειστών μας. Και μέσα σε όλα αυτά ένα περίεργο άρθρο περί απεργιών, το οποίο, εάν δεν σας το επέβαλαν οι ξένοι τοκογλύφοι, θα το ψηφίζαμε. Γιατί πράγματι αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα είναι τραγικό και είναι ένας από τους βασικούς λόγους της καταστροφής της μας οικονομίας. Σε μια επιχείρηση όπου είναι 1.000 εργαζόμενοι, γίνεται ένα σωματείο
με 100 άτομα απαιτείται μια πλειοψηφία των 50 ατόμων και έτσι σταματάει κατευθείαν η επιχείρηση. Καταστρέψατε χιλιάδες επιχειρήσεις εσείς οι αριστεροί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξαιρείται από αυτό. Μαζί ήσασταν χέρι-χέρι οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ σε αυτή την καταστροφή. Συνεχίζω. Άρθρο 1 ως 42. Κτηματολόγιο υποθηκοφυλακία. Για την πρόσληψη στις οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 17, δεν απαιτείται διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Τα δικά σας παιδιά πάλι θα βολέψετε. Μεταξύ των οποίων μερικοί, επειδή αναφέρεστε πολλές φορές σε εμάς, είναι και υπόδικοι για κακουργήματα. Κανένας διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, λοιπόν, και η εξέλιξη αυτή είναι πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας, την οποία δέχθηκε η κυβέρνηση χωρίς καμία αντίρρηση. Και βεβαίως δεν μπορεί να διασφαλιστεί η κρατική εποπτεία και η κυριότητα των δεδομένων από το δημόσιο. Άρθρο 73-99, χρηματιστήριο ενεργείας. Πολλοί μέσα σε αυτή την αίθουσα, στο τηλέφωνο τους έχουν δεχθεί λύσεις από εταιρείες οι οποίες αγοράζουν ρεύμα από τη ΔΕΗ, φτηνότερα από το κόστος και την πολλούν σε πολίτες. Ο καπιταλισμός στην πλέον άγρια και κτηνώδη του μορφή. Και εσείς, οι υποτίθετε σοσιαλιστές, σε αυτό το θέμα της ενεργείας, το μείζον για τον ελληνικό λαό, όχι μόνο δεν κάνετε τίποτε, αλλά προχωρείτε και στο ξεπούλημα κυριολεκτικά της ΔΕΗ. Έρχομαι στα άρθρα 207 έως 209. Πληστηριασμοί προστασία πρώτης κατοικίας. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Στην πραγματικότητα όλα τα σπίτια πηγαίνουν στα χέρια των τραπεζιτών. Η οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας έληξε στα τέλη του 2014. Υπάρχει ακόμη με τον νόμο Σταθάκη μία διορία, αλλά και αυτή πρόκειται να κλείσει. Το πλέον σημαντικό είναι όμως αυτό που δήλωσε ο Υπουργός κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος σχετικά με το θέμα. Συγκεκριμένα δήλωσε: ή ξεκινάμε μαζικά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ή πάμε για νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στα τεστ κοπόσεως που θα ξεκινήσουν από το Φεβρουάριο, θέτοντας σε κίνδυνο και την ολοκλήρωση του προγράμματος και την καθαρή έξοδο. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα αρχίσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και δεν υπάρχει καμία μα καμία προστασία της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων πολιτών. Και βεβαίως αυτό το θέμα δεν έχει αντίρρηση και δεν μπορεί να έχει αντίρρηση η Νέα Δημοκρατία, διότι αποτελεί επιταγή των δανειστών, επιταγή του μνημονίου, το οποίο εψήφισε. Θα σταθώ στα άρθρα 2.14 και 2.15 για τα επιδόματα των πολυτέκνων, με τα οποία απερικόπτεται, μειώνεται ακόμη και το πολυτεχνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ και όλα αυτά σε μια πολύ δυστυχή για την πατρίδα μας περίσταση, όπου η Ελλάς απειλείται με δημογραφικό θάνατο. Κόβεται τα επιδόματα των τριτέκνων και των πολυτέκνων όταν η Ελλάδα κυριολεκτικά πεθαίνει. Και πεθαίνει έχοντας να αντιμετωπίσει απέναντί της μια Τουρκία η οποία δημογραφικά βρίσκεται σε έκρηξη. Θα άξιζε τον κόπο να αναγνωστεί στην αίθουσα αυτή τι είχε γράψει ο καθηγητής, ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Κονδύλης στο επίμετρο επί των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο βιβλίο του «Η θεωρία του πολέμου». Η Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα είχε μια αναλογία 1:2 με την Τουρκία. Στην απογραφή του 1928 είχε 6.200.000, η Τουρκία 13.600.000. 1:2 η αναλογία. Η αναλογία αυτή με το πέρασμα του χρόνου έφτασε το 1961 η Ελλάδα να έχει 8.400.000, η Τουρκία 31 εκατομμύρια. Αναλογία 1:4. Και όπως βαδίζουμε, η αναλογία αυτή θα φτάσει πολύ σύντομα το 1:10. Και το πλέον σημαντικό είναι ότι
η πλειοψηφία του τουρκικού πληθυσμού θα είναι νέοι άνθρωποι, ενώ στην Ελλάδα θα έχουμε έναν γερασμένο κυριολεκτικά πληθυσμό. Βεβαίως δεν λείπουν και τα άρθρα εκείνα με τα οποία το 357-378 προβλέπεται η δημιουργία και η άδεια λειτουργίας νέων επιχειρήσεων καζίνο στην Κρήτη, στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Ιδού λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο θα σώσετε την Ελλάδα. Θα την κάνετε Las Vegas. Απ' τη μια μεριά θα είναι φαβέλες, θα είναι φτωχογειτονιές, θα είναι άστεγοι και απ' την άλλη θα έχετε καζίνο. Γιατί ως γνωστόν σε όποιες χώρες επικρατεί η δυστυχία, ανθεί και ο τζόγος. Όμως, θα ήθελα επί του προκειμένου να απαντήσω και σε αυτό το μεγάλο ψέμα που επαναλήφθηκε σήμερα εδώ από τον Πρωθυπουργό, ότι μέσα σε λίγους μήνες έρχεται το τέλος του μνημονίου. Ρωτήσατε τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν βλέπω σε όσα πολιτικά εξαγγέλει να αποδέχεται ένα τέλος του μνημονίου. Διότι το τέλος του μνημονίου στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός είναι λόγια του αέρα και τίποτε άλλο. Από τη στιγμή που θα υπάρχει το υπέρογκο αυτό χρέος, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πραγματικά εθνικά ανεξάρτητη Ελλάδα, εθνική οικονομία ελεύθερη, αλλά θα υπάρχει μια στιγνή επιτροπία. Και πώς είναι δυνατόν, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, εάν κυβερνήσει μέσα στον επόμενο χρόνο, τους επόμενους μήνες, να φέρει μια άνθηση της ελληνικής οικονομίας, με τη μείωση, λέει, της φορολογίας και την προσέλκυση επενδύσεων. Εδώ υπάρχει μία υποχρέωση της χώρας να έχει ως το 2022 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Συνολικό ποσό 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ως το 2060 2% πρωτογενές πλεόνασμα. Πώς είναι δυνατόν να μειώσετε τη φορολογία και να επιτύχετε αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα? Τίποτε δεν θα κάνετε. Δεν θα κάνετε τίποτε, θα συνεχίσετε την πολιτική του μνημονίου και δεν είναι άλλωστε συμπτωματικό ότι αυτό το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ το ψηφίσατε κι εσείς στις 14 Αυγούστου του 2015. Άνθηση της ελληνικής οικονομίας μπορεί να γίνει μόνο με λογιστικό έλεγχο και με καταγγελία του χρέους. Με αυτό το χρέος ούτε επενδύσεις έρχονται, ούτε ανάπτυξη θα έχουμε. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μια εθνική κυβέρνηση. Μόνο όταν έρθει η Χρυσή Αυγή των Ελλήνων και έχει τα πράγματα της χώρας στα χέρια της. Το σημερινό νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχει αντικείμενο οικονομικό. Όμως, θα ήθελα να πω ότι για μας, για τη Χρυσή Αυγή, δεν είναι σημαντικότερο ζήτημα η οικονομία από ένα εθνικό θέμα. Ήταν φτωχοί και άλλοτε οι Έλληνες, πολύ φτωχότεροι από σήμερα, αλλά στα εθνικά ζητήματα ήταν ασυμβίβαστοι. Επένοντο οι Έλληνες στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν έφευγε ο ίδιος ο γαμπρός του Πρωθυπουργού, ο Παύλος Μελάς, για να πάει να χύσει το αίμα του για τη Μακεδονία. Δεν υπολόγισαν ούτε την πρόσφατη χρεοκοπία που υπήρχε τότε, ούτε τα οικονομικά ζητήματα. Και μια και μιλάμε για τη Μακεδονία, θέλω να απευθυνθώ στη Νέα Δημοκρατία, η οποία εκπροσωπεί υποτίθεται την κεντροδεξιά παράταξη και η οποία από το 1974 μέχρι σήμερα, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, είναι η τοπαθής και ιδεολογικά και πολιτικά νικημένη από την αριστερά, την οποία πραγματικά αντιμετωπίζει με δέος και λέει ότι σέβεται την ιστορία της. Εμείς δεν τη σεβόμαστε και με αφορμή το ζήτημα της Μακεδονίας θα το αποδείξω. Μεσοπόλεμος. Η διεθνής απαιτεί να ληφθεί απόφαση για ανεξάρτητη Μακεδονία και Τράκη.
Ο πρώτος απεσταλμένος του ΚΚΕ αφορά μόνο το ΚΚΕ. Όχι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, διότι κάποτε υπήρχε ένα κόμμα, το ΚΚΕ, από το οποίο προέκυψε, μην πατάτε το κουδούνι, ο προηγούμενος ομιλητής μίλησε 25 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. 35. Υπήρχε ένα κόμμα, λοιπόν, το ΚΚΕ, από το οποίο προέρχεστε πλήστη από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και από το οποίο προήλθε το ΚΚΕ εσωτερικού το 1968. Ουδέποτε αρνήθηκε όμως και κατήγγειλε την ιστορία του ΚΚΕ. Επομένως, σας αφορά άμεσα. Από το ΚΚΕ εσωτερικού πήγαμε στο συνασπισμό και από το συνασπισμό στο ΣΥΡΙΖΑ. Δική σας, λοιπόν, η ιστορία του ΚΚΕ και να δούμε εάν μπορείτε να είστε υπερήφανοι για αυτή. 1924, λοιπόν, ο πρώτος εκπρόσωπος πηγαίνει, Γεώργιος Γεωργιάδης, αρνείται την αυτόνομη Μακεδονία και Θράκη. Διαγράφεται από το ΚΚΕ, το οποίο καταγγέλει σαν αντεθνικό. Πάει μετά ένας κύριος, ονόματι Σαργολόγος, Νικόλαος, ο οποίος δέχεται τη θέση αυτή την ανθεληνική περί αυτόνομης Μακεδονίας και Θράκης, παίρνει 7.000 δολάρια από τη Μόσχα για ενίσχυση του ΚΚΕ, το ήθος της αριστεράς, και μετά στη συνέχεια τι κάνει, φεύγει για την Αμερική κλέβοντας τα λεφτά. Και έχουμε μετά την παρακάτω απόφαση μνημείο εθνικής προδοσίας του 3ου εκτάκτου συνεδρίου του ΚΚΕ της 26ης Νοεμβρίου του 1924. Σας αφορά, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλιώς καταδικάστε την ιστορία αυτή. Έλεγε, λοιπόν, η απόφαση του συνεδρίου. Ανεξαρτησία στη Μακεδονία και στη Θράκη. Η ντόπια κεφαλαιοκρατία καταπιέζει τις εθνικές μειονότητες. Στη Μακεδονία και στη Θράκη η ελληνική πλουτοκρατία καταδυναστεύει ένα μέρος του μακεδονικού και θρακικού λαού. Και έρχομαι στον περίφημο ιστορικό της αριστεράς, Ιωάννη Κορδάτο. Γραμματέα του ΚΚΕ 1920-1924 και διευθυντή του Ριζοσπάστη, ο οποίος διαγράφεται από το ΚΚΕ για τη θέση του, την αντίθετη προς την ανθεληνική στάση του κόμματος στο ζήτημα της Μακεδονίας, και γράφει το παρακάτω άρθρο. Ο Κορδάτος, τον οποίον προλέτε ότι σας εκπροσωπεί, ιδού τι λέει. Η Διεθνής εξάσκησε την επιρροή της και πίεση στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος του Νοέμβρη του 1924 να αντικαταστήσει την κεντρική Κορδάτου. Από τότε το ΠΑΝ κατέρευσε σε συντρίμια. Το άκρο ναότων του παραλογισμού ήταν το σύνθημα της αυτονομίας της Μακεδονίας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ που πάτε για σύνθετη ονομασία. Το ΚΚΕ δημιούργησε με τα ταύτα αυτό το ζήτημα. Η πολιτική αυτή έδωσε στο κόμμα το τελειωτικό χτύπημα. Γιατί αποδοκιμάστηκε από το λαό. Γιατί ο κομμουνισμός στην Ελλάδα παρουσιάστηκε σαν σύμμαχος του βουλγάρικου σοβινισμού. Αυτά λέει ο Κορδάτος, ο δικός σας Κορδάτος, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Και ερχόμαστε, βέβαια, στα χρόνια της αλληλοσφαγής, όπου και εκεί το κόμμα σας, και εκπροσωπεί και εσάς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το πράγμα, έβγαλε αποφάσεις μνημεία προδοσίας με κυριότερη αυτή της πέμπτης ολομέλειας, της περίφημης, όπου έλεγε ότι στη Βόρεια Ελλάδα ο σλαβομακεδονικός λαός τα έδωσε όλα για τον αγώνα και πολεμά για μια ολοκλήρωση ηρωισμού και αυτοθυσίας, και ότι ο μακεδονικός λαός θα βρει την πλήρη αποκατάστασή του. Αυτά έλεγε τότε το ΚΚΕ, αυτά θα κάνει πράξη ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεχόμενος μια σύνθετη ονομασία. Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία όμως, δεν θα περάσουν τα σχέδιά σας. Δεν θα τελειώσω εδώ. Έγινε συνέδριο τότε των λεγόμενων Σλαβομακεδόνων, αδόκιμος όρος, και Σλάβος και Μακεδόνας δεν μπορείς να είσαι, ή Μακεδόνας θα είσαι ή Σλάβος. Έγινε συνέδριο, λοιπόν, στο Βίτσι, όπου μίλησε ο περίφημος Καραγιώργης και μεταξύ άλλων είπε: παλιότερα οι Τούρκοι Μπέιδες, οι Σέρβοι και οι Έλληνες Κομιτατζίδες, ο πλαρχηγοί Παυλομελάδες και καπετάν Βαρδέοι, που έσφυγαν τη θηλιά στο λαιμό του μακεδονικού λαού. Αυτοί είστε, κατηγορείτε για εγκληματία τον Παύλο Μελά,
Το αρνηθήκατε ποτέ? Το καταγγείλατε? Όχι βέβαια. Κυρίες και κύριοι, βουλευτές, μέγα το ζήτημα της Μακεδονίας. Βγήκε σήμερα ένας ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κίρτσος, και είπε ότι είμαστε σε συνεννόηση, λέει, με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι εμείς? Ιδού για τα πρακτικά σας. Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας πριν 25 χρόνια, 10 Ιανουαρίου του 1993, κανένας συμβιβασμός για τη Μακεδονία μας. Το λέγαμε τότε, το λέμε και τώρα. Εσείς όμως, όλοι οι αριστεροί, ήσασταν απόντες από τα εθνικά συλλαλητήρια και λέγατε φασίστες όσους μιλούσαν για τη Μακεδονία. Τα σχέδιά σας δεν θα περάσουν. Η Χρυσή Αυγή θα δώσει τον αγώνα. Εναντίον όλων, άμα χρειαστεί, κάθε σύνθετη ονομασία, με οποιαδήποτε μορφή, γεωγραφική, έργα όμνης, χωρίς έργα όμνης δεν μας ενδιαφέρει. Το όνομα Μακεδονία δεν θα πάει στους Σκοπιανούς. Ο ελληνικός λαός θα αντιδράσει, να το ξέρετε. Δεν θα περάσουν τα σχέδιά σας. Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία.